Καλώς ήρθες, το φτιάξε το μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Έχω καιρό να σου δείξω αυτά τα ιδιαίτερα κουβάρια, αλλά είναι σήμερα το βίντεο αυτό για να δούμε το κουβάρι που μπορούμε κάλλιστα να πλέξουμε χωρίς βελονάκι και χωρίς βελόνες και να μας δώσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από κουβέρτα, από κασκόλ, από ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς. Πάμε να δούμε αναλυτικά την διαδικασία να θυμηθούμε και να γνωρίσουμε τα κουβάρια αυτά. Extra, extra large είναι το κουβάρι. Όπως είπα, θέλω να γνωρίσουμε αυτά τα ιδιαίτερα κουβάρια που έχουν αυτές τις στυλιές στην ουσία και μας καθιστούν εύκολη τη διαδικασία να πλέξουμε χωρίς τα εργαλεία μας. Είδες την διαφορά στη διάσταση συγκριτικά με το κουβάρι που χρησιμοποιείς βελονάκια. Πάμε όμως να δούμε το συγκεκριμένο που είναι 500 γραμμάρια 73 εκατοστά. Τι άλλο να δούμε, έχουμε πραγματάκια να δούμε. Αυτό όσον αφορά τις διαστάσεις και τα γραμμάρια. Τι λέει εδώ πέρα αυτή η ετικέτα, ότι το χρώμα του είναι το 72-76, έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει αυτό το μπορντορόζ χρωματάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι, μπορντο, σαν χρώμα κρασιού. Από εκεί και πέρα βλέπεις στην εικόνα μια ενδεικτική λοιπόν ιδέα για πλέξιμο και αυτή είναι κουβέρτα. 100% μικρό πολυεστερικό. Αφαιρώ το νήμα μου από το εστερικό του κουβαριού μου και βλέπω ότι το χρώμα που μας υποδέχεται είναι αυτό το ροζ χρωματάκι, πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ γλυκό. Πάμε να βρούμε την αρχή μας και όπως με το βελονάκι μετράς αλυσίδες, εδώ πέρα θα μετρήσουμε θηλιές. Για να θέσουμε τη βάση μας στην ουσία και πάνω σε αυτήν να ξεκινήσουμε να πλέκουμε, να δημιουργούμε στην ουσία το πλεκτό μας. Λοιπόν, θέλω να μετρήσω τις θηλιές, πόσα εκατοστά είναι προς το ύψος και από ό,τι βλέπω είναι 2 εκατοστά και η απόσταση από το μία θηλιά στην άλλη, από το ένα κυκλάκι στο άλλο, είναι 1 εκατοστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να ξεκινήσουμε. Τώρα εσύ θα με ρωτήσεις, πώς μπορώ με το συγκεκριμένο κουβάρι να πλέξω φουλάρι ή κουβέρτα, πώς μπορώ να υπολογίσω το πλάτος που θα έχει το πλεκτό μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Σου είπα, όπως μετράσεις αλυσίδες με το βελονάκι σου, όταν χρησιμοποιείς βελονάκι εννοώ, εδώ πέρα το πλάτος το μετράμε με βάση τις θηλιές μας. Με βάση τα θυλάκια που βλέπεις, τα κυκλάκια αυτά και υπολογίζονται στις αλυσίδες, δηλαδή τα εκατοστά που καταλαμβάνει ο αριθμός αυτός που έχεις επιλέξει, ορίζει στο πλάτος σου. Μπορεί κάποιος να θέλει μικρότερο ή μπορεί να θέλει μεγαλύτερο πλάτος. Οπότε, αν θες μεγαλύτερο, υπολογίζεις τα εκατοστά που καταλαμβάνουν, για παράδειγμα, 20 θηλιές και αναλόγως παίρνεις τόσες αλυσίδες. Αν δηλαδή θέλεις να σημαίνει 20 εκατοστά, υπολογίζεις πόσες θηλιές φτάνουν τις διαστάσεις 20 εκατοστά. Και πώς θα κάνω όμως εγώ αυτές τις αλυσίδες μου? Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Στην ουσία αυτό που θέλω να κάνεις για να πάρεις τις αλυσίδες, ποιο είναι? Αφήνεις λίγες θηλιές να περισσεύουν και υπολογίζεις από έναν αριθμό και μετά τις θηλιές από που θα ξεκινήσει η βάση σου και θα παίρνεις ένα χουπ, ένα τόξο, μία θηλιά από το κουβάρι που έρχεται και θα το περάσεις έτσι από μέσα. Ένα λάξ θέλω, μία από μπροστά, μία από πίσω να το τοποθετείς. Δηλαδή βλέπεις ήδη πως έχω κάνει τις πρώτες. Έχω τις θηλιές μου και έρχεται μία θηλιά από το κουβάρι να τοποθετηθεί από μπροστά και μία θηλιά έρχεται από το κουβάρι να τοποθετηθεί από πίσω. Διαδοχικά πάμε τα θηλάκια μας έτσι. Ξεκινάω από τη δεξιά προς τα αριστερά. Άλλο τώρα κάνουμε από μπροστά.
πίσω. Και εγώ επιλέγω στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχω αυτή την αναλλαγή. Εσύ μπορεί να θέλεις να υπάρχει μία ευθεία πορεία. Τώρα πάω από πίσω. Από μπροστά, από πίσω, τώρα είναι από πίσω. Κοίτα πως φαίνονται οι πρώτες αλυσίδες μου, πως έχουν δημιουργηθεί μερικά εκατοστά. Και θα συνεχίσω τη σειρά με την εναλλαγή μου. Πάρα πολύ ωραία. Έχοντας φτάσει τη διάσταση που θέλουμε να έχει η πρώτη μας σειρά, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να εισάγουμε την δεύτερη σειρά. Εδώ πέρα. Στην ουσία το νήμα που έρχεται από το κουβάρι θα έρθει να τοποθετήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο από την βάση μας και θα το γυρίσουμε. Ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά, τώρα γυρίζει η πορεία μας και πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά και ούτω καθεξής όσο προχωράει η διαδικασία. Συνεχίζουμε την αναλλαγή μας, δηλαδή εναλλάξει μία μπροστά μία πίσω οι θηλιές μας. Και βλέπεις πως αρχίζει να αποκτά ένα ύψος κιόλας. Εδώ τώρα είναι από μπροστά. Από πίσω. Και βλέπεις η εναλλαγή είναι διάκριτη, γιατί φαίνεται ότι το κάθε σημείο που υπάρχει εναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένο, δηλαδή κάθε θηλιά που βάζω από πίσω βλέπεις ότι μετά έρχεται μία κάτω από την άλλη όσο προχωράνε οι σειρές μας και φαίνεται ομοιόμορφο και μπορείς να διακρίνεις και από τις δύο πλευρές, και από την πίσω πλευρά και από την μπροστινή πλευρά, και βλέπεις ότι αρχίζει να επεκτείνεται προς τα πάνω. Μου αρέσει πολύ που ήδη έχουμε κάνει τις τρεις σειρές μας. Μία από μπροστά, μία από πίσω και να, αυτό που σου έλεγα, πώς φαίνεται από την πίσω όψη, πώς φαίνεται από την προστινή όψη και κάθε θηλιά που τοποθετείς από τα μπροστά, όσο προχωράνε οι σειρές, ευθυγραμμίζεται και βρίσκονται στο ίδιο σημείο, το ένα κάτω από το άλλο. Με αυτή την τεχνική προχωράμε, δηλαδή τώρα θα επιστρέψουμε σκέψου από τα δεξιά προς τα αριστερά. Και έτσι είναι μία ιδέα που μπορούμε να πάρουμε. Το χάλασα λίγο για να το δούμε πιο συγκεκριμένα, γιατί η διαδικασία αυτή ήταν πιο πολύ για demonstration, απλά για παράδειγμα, απλά να εξοικειωθούμε και να πάρουμε μία ιδέα. Με παρόμοιο σκεπτικό παρόλα αυτά προχωράμε άμα θέλουμε να κάνουμε κάποιο project. Τι έκανα τώρα εγώ άμα θέλω να δημιουργήσω την κουβέρτα μου. Έχω υπολογίσει πόσες θηλιές θα πάρω ώσπου να φτάσω το 1 μέτρο. Αφού έχω φτάσει στο 1 μέτρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσω την διαδικασία να πλέκω, να χτίσω τη βάση μου στην ουσία. Ξεκινάω από τα δεξιά προς τα αριστερά και η πρώτη θηλιά που έρχεται από το κουβάρι έρχεται και περνάει μέσα από την θηλιά που βρίσκεται στην βάση μου. Όπως παρατήρησες, όπως και πριν στο demonstration, έτσι και τώρα, ακολουθώ την εναλλακτική, την τακτική μία από μπροστά, μία από πίσω, και αυτό είναι το μοτίβο μου, η εναλλαγή που επικρατεί, και συνεχίζω μέχρι να φτάσω στο τέλος στην ουσία της σειράς μου, κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τώρα βλέπω ότι το κυκλάκι μου που έρχεται από το κουβάρι θα τοποθετηθεί από τα μπροστά. Μετά πάμε από πίσω.
Εδώ είναι από μπροστά. Και βλέπεις ότι σταδιακά και σταθερά συνεχίζουμε την διαδικασία και θα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Αφού είδες ότι το δειγματάκι που σου έδειξα, που είχαμε πλέξει ήδη 2-3 σειρές, φαίνονταν πάρα πολύ όμορφο. Φαντάσου τώρα όταν θα έχεις μια ολοκληρωμένη κουβέρτα πόσο πιο όμορφη θα φαίνεται. Και είπαμε όταν τελειώνει η σειρά, ξεκινάμε μετά από τα αριστερά προς τα δεξιά και μετά ένα λάξ κάθε φορά. Λοιπόν, κοίτα που έχω φτάσει, έχοντας πλέξει λίγες σειρές ακόμα. 1, 2, 3, 4 σειρές έπλεξα. Δεν μου πήρε πάρα πολύ ώρα, απλά δεν με εξοικείωσε περισσότερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, το πώς φαίνεται. Μ' αρέσει και από μπροστά και από πίσω. Και βλέπεις το πλάτος, τι ωραία που το αναδεικνύει, έτσι που φαίνεται να έχει μια επέκταση ενώ ως προς το πλάτος. Και όταν ακόμα θα αυξηθεί ως προς το ύψος, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα πιο όμορφο. Οπότε λέω να συνεχίσω το πλέξιμο, να πλέξω και το υπόλοιπο κουβάρι μου και να δούμε την επόμενη φορά ένα βίντεο με ολοκληρωμένη την διαδικασία. Οπότε μείνε στο κανάλι μου να δεις και εσύ σε επόμενο βιντεάκι ολοκληρωμένη την διαδικασία. Μπορείς να ανατρέξεις προηγούμενα βίντεο μου που χρησιμοποιώ παρόμοιο κουβάρι, φιλάκια μου.